Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας σήμερα είναι στραμμένα στην Ισπανία, η οποία βρίσκεται πραγματικά εν βρασμό και συγκεκριμένα οι σχέσεις Ισπανίας και Καταλωνίας μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις και ιστορικές στιγμές που φαίνεται να βιώνει η χώρα, αφού το τοπικό κοινοβούλιο της επαρχίας Καταλωνίας πριν από λίγη ώρα φαίνεται ότι ενέκρινε το ψήφισμα της ανεξαρτησίας, ενώ η Ισπανία από πλευράς της απάντησε άμεσα δια στόματος της Γερουσίας, η οποία ουσιαστικά εξουσιοδότησε τον Πρωθυπουργό, τον Μαριάνο Ραχόι, να ενεργοποιήσει το άρθρο 155 του Συντάγματος, που ουσιαστικά αυτό συνεπάγεται το να αναιρεθεί το αυτοδιοίκητο της επαρχίας Καταλωνίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά αυτά στη συνέχεια, αφού πρώτα καλωσορίσω εδώ στο στούντιο τον κύριο Μαρδά, πολιτικό αναλυτή και συνάδελφο, δημοσιογράφο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το Βασίλη Τσεκούρα, εξίσου καλωσορίζω, ο οποίος θα μας δείξει τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών όλων των εξελίξεων. Πριν απ' όλα όμως, πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Νικήτα τον Κορονάκη, να μας δώσει όλο το στίγμα των εξελίξεων. Καλησπέρα, Νικήτα. Καλησπέρα, Ερώ. Οι εξελίξεις πραγματικά είναι καταιγιστικές. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε να γίνει σήμερα από χθες. Όλη η ιστορία, να πούμε, ότι ξεκίνησε 1η Οκτωβρίου με το δημοψήφισμα ανεξαρτησίας της Καταλωνίας από την Ισπανία, το οποίο υπερψήφισε με ποσοστό 90%, αλλά ήταν πολύ μεγάλη αποχή ως εκ τούτου και ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Να πούμε στο σήμερα, λοιπόν, λίγο μετά το μεσημέρι, η Βουλή της Καταλωνίας ανακήρυξε την ανεξαρτησία της με ένα ψήφισμα, το οποίο 70 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της απόσχησης, 10 καταψήφισαν, ενώ υπήρξαν και 2 λευκά. Να πούμε και αξίζει να το σημειώσουμε ότι η ψηφοφορία ήταν μυστική, κατόπιν αιτήματος του κυβερνώντος κόμματος, γεγονός σειρό που ενδεχομένως θα προστατεύσει τους βουλευτές από κατηγορίες για αποστασία. Τώρα από την Ολομέλεια απήχαν τα 3 μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης που είχαν καταψηφίσει και καταγγείλει το ψήφισμα. Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος στη Βαρκελόνη, οι ψηφίσαντες άρχισαν να τραγουδούν τον εθνικό καταλανικό ύμνο. «Κερδίσαμε την ελευθερία να οικοδομήσουμε μια νέα χώρα», είπε στην πρώτη του δήλωση ο αντιπρόεδρος της Καταλωνίας. Mm-hmm. Είναι οι εικόνες που βλέπουμε με την πρόεδρο της Βουλής να ανακοινώνει το αποτέλεσμα της συνεδρίασης. Ωστόσο, άμεση ηρώ ήταν η απάντηση από την κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας, όπου έθεσε σε εφαρμογή την αναστολή του αυτοδιοίκητου της Καταλωνίας. Και αυτό επικυρώθηκε, να αξίζει να πούμε, μεγάλη πλειοψηφία από την Ισπανική Γερουσία. Έγινε λιγότερο από μία ώρα από την απόφαση της Καταλωνίας. Τώρα αυτό σε πρώτη φάση. Αναμένεται να δούμε και τι μέτρα θα ληφθούν επί συγκεκριμένου προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η περίφημη ενεργοποίηση του άρθρου 155. Και εκεί τα πράγματα έχουν λιγότερο πανηγυρικό τόνο από αυτό που είδαμε των διαδηλωτών, οι οποίοι χαιρέτησαν τη συγκεκριμένη απόφαση του τοπικού κοινοβουλίου, καθώς φαίνεται ότι είναι διαιρεμένη η κοινωνία και της Καταλωνίας και ευρύτερα της Ισπανίας. Αναμένεται ενδεχομένως να ενταθεί και να κλιμακωθεί και η ένταση στην περιοχή. Στη Βαρκελόνη, στους δρόμοι κατακλείζονται από διαδηλωτές που είναι αυτή τη στιγμή υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Mm-hmm. Δεν έχουμε από τον αντίποδο την άλλη πλευρά διαδηλώσεις κατά της απόσχησης. Ωστόσο, να πούμε ότι στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένο υπουργικό συμβούλιο από τον Μαριάνο Ραχόι, όπου αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του θα απευθύνει διάγγελμα προς τον ισπανικό λαό, στο οποίο μάλιστα θα ανακοινωθούν και τα μέτρα που θα λάβει και κατά της απόσχησης Καταλωνίας. Να πούμε ότι βήμα-βήμα, να δούμε. Ορίζει... Αυτό έχει και τη σημασία του, Νικήτα, γιατί ενδεχομένως να ληφθούν έτσι πιο αυστηρά και πιο βία μέτρα. Αν δούμε ξαφνικά ενδεχομένως την Ισπανική αστυνομία στην επαρχία της Καταλωνίας και δούμε ότι η βία ενδεχομένως να λάβει χώρα με τον ίδιο τρόπο που το είδαμε και στο περίφημο δημοψήφισμα στην Καταλωνία, αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα θα κλιμακωθούν περαιτέρω και πραγματικά οι στιγμές πέρα από ιστορικές είναι και πάρα πολύ επικίνδυνες στην περιοχή. Μένα το δούμε βέβαια αυτό. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Να πούμε ότι θα αντικαταστήσει, είναι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, θα αντικαταστήσει τους υπουργούς και τον κύριο Πουσδεμόν, ο Μαριάνο Ραχόι, και αυτό θα ανακοινώσει μετά το δημοψήφισμα. Ενδέχεται να διατάξει και την σύλληψή τους ως αποσχιστές. Μένει να το δούμε αυτό τώρα. Να πάμε και αν θα προηγηθούν και εκλογές περιφερειακές, γιατί νομίζω κάτι τέτοιο θα δρομολογηθεί, προκειμένου να αντικατασταθεί και ο κύριος Πουσδεμόν από πρόεδρος. Θα ορίσει σε πρώτη φάση ο κύριος Ραχόι, θα ορίσει νέο άνθρωπο, νέο άτομο στην θέση του κυρίου Πουσδεμόν, νέο πρόεδρο. Τώρα να πούμε ότι οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Να ξεκινήσουμε με την αντίδραση του κυρίου Τούσκ, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα μιλά μόνο με την κυβέρνηση της Ισπανίας. Το κράτος
Όπως αναφέρει, για την Ευρώπη δεν αλλάζει τίποτα, γράφει στο Twitter του ο κύριος Τούσκ. Η Ισπανία παραμένει ο μοναδικός μας συνομιλητής. Ελπίζω η ισπανική κυβέρνηση να προτιμήσει τη δύναμη του επιχειρήματος και όχι το επιχείρημα της δύναμης. Σε αυτή την ανάρτηση του κύριου Τούσκ, άμεσα ήταν η απάντηση του Κάρλ Πουσδεμόν, ο οποίος γράφει στον δικό του λογαριασμό στα ισπανικά, ότι όπως γνωρίζετε, εμείς οι Καταλανοί πάντα προκρίνουμε την δύναμη των επιχειρημάτων. Αυτή είναι η απάντηση στον κύριο Τούσκ. Τώρα να πούμε ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του καταλανικού δημοψηφίσματος, ο Μαριάνο Ραχόι έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό: «Ζητώ ηρεμία σε όλους τους Ισπανούς. Το κράτος δικαίου θα αποκαταστήσει την νομιμότητα στην Καταλωνία» και προσπάθησε να μην διαιρέσει κατά έναν τρόπο το. Τους Ισπανούς, να συμβάλλει όμως ο κύριος Ραχόι σε αυτή την ψυχραιμία και στην ηρεμία για να μην ενδεχομένως θέσει τα πράγματα στα άκρα και ενδεχομένως δούμε πάλι στιγμές αντίστοιχες όπως προείπα στο δημοψήφισμα της Καταλωνίας που εν πάση περιπτώσει εκεί η βία περίσσευε στην περιοχή. Να ευχαριστήσω θερμά τον Νικήτα τον Κορνάκη. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις, Νικήτα. Όχι, οι επόμενες ώρες απλά είναι κρίσιμες. Περιμένουμε το επόμενο στάδιο που είναι στις 8 το βράδυ που θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ούτως ώστε να δούμε τα μέτρα που θα λάβει ο Μαριάνο Ραχόι. Τα οποία να προσθέσουμε έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος ότι είναι στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης. Έτσι, είναι απλήρως νόμιμα όσο δρομολογεί η κεντρική κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, οι ενστάσεις ενδεχομένως που θα προκύψουν να είναι με τον τρόπο που αυτά θα υλοποιηθούν. Αν θα γίνουν με τρόπο, εν πάση περιπτώσει, φιλικό ή βίαιο. Αυτό μένει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ θερμά τον Νικήτα τον Κορονά και το πλήρες ρεπορτάζ. Και θέλω να πάρω ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Μαρδά, γιατί φαίνεται τα πράγματα φτάνουν στα άκρα, κύριε Μαρδά. Τελικά έκανε το άλμα στο κενό ο κύριος Πουτσδεμόν, ακολουθούμενος από εκατομμύρια Καταλωνούς. Ναι. Και είναι άξιο ανάλυσης πώς αυτός ο λαός εμφορείται από ένα πνεύμα ανεξαρτησίας. Νομίζω ότι θα αναλύσουμε μετά την προϊστορία αυτού του τοπικιστικού εθνικιστικού κινήματος που έχει γλωσσική μορφή, πολιτιστική μορφή ηθών εθήμων και οικονομίας. Τώρα, ο Βασίλης θα αναλύσει την οικονομική πλευρά και τις συνέπειες. Εγώ θέλω να πω ότι η Ισπανία είναι χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν άμεσες επιπτώσεις στις στρατηγικές ισορροπίες στην περιοχή. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν 4 αμερικανικές βάσεις στην Ισπανία. Mm-hmm. Βάσεις διμερούς συμφωνίας. Όχι γενικά στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, είναι στη Ρότα Μωρών. Η άλλη είναι Τορεχόν και Σαραγώσα. Η έξαρση αυτή του εθνικιστικού κινήματος επηρεάζει και την κεντρική Ευρώπη και περιμένουμε ένα ανακοίνωση από τον Πούτιν. Mm-hmm. Και βεβαίως θα πρέπει να περιμένουμε και την τοποθέτηση του Τραμπ. Είναι όμως, κύριε Μαρδά, μόνο μια έξαρση του εθνικιστικού κινήματος, όπως λέτε, ή ενδεχομένως και ο κύριος Ραχόι από πλευράς του να έκανε κάποια ατοπήματα. Αντίστοιχα με αυτά του κύριου Πουτσδεμόν. Θέλω να πω, δεν είδαμε και από τις δύο πλευρές κλίμα συνεννόησης ή, εν πάση περιπτώσει, να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου προκειμένου τα πράγματα να αποσυμφορηθούν ή να αποκλιμακωθούν. Είδαμε και οι δύο να τηρούν μια πιο ακραία στάση. Σύμφωνοι, αλλά αυτός που τραβάει το σκηνή είναι ο Πουτσδεμόν. Υπάρχει μια ιστορία αυτονομίας στην περιοχή που ξεκινάει από το 1100, κλιμακώθηκε στην πορεία των αιώνων, δηλαδή δεν ένιωθαν, αυτό θέλω να καταλάβει ο κόσμος, δεν ένιωθαν ότι είναι Ισπανοί, Ισπανοί ή Καταλωνοί. Mm-hmm. Θεωρούν ότι είναι ένα ξεχωριστό έθνος και αυτό το έχουν κατοχυρώσει στο επαρχιακό τους σύνταγμα, έτσι, και αυτή η επαρχία τώρα των 7,5 εκατομμυρίων θέλει να γίνει ανεξάρτητο κράτος. Υπάρχει γλωσσική ιδιομορφία. Η επίσημη γλώσσα εκεί του καταλωνικού Σίγουρα, κράτους είναι κάποιες, τα καταλωνικά μαζί με τα ισπανικά. Η τηλεόραση, οι εφημερίδες. Από εκεί και πέρα όμως και αυτή η διαφοροποίηση που εν πάση περιπτώσει προκύπτει εντός της επαρχίας και στα χαρακτηριστικά τα επιμέρους της επαρχίας και του λαού της, θέλω να πω δεν θέλετε να τα σεβάσει και τόσο η Ισπανία από πλευρά. Θέλω να πω, είδαμε ότι είχε παραχωρηθεί στο παρελθόν ένα υποτυπώδες καθεστώς αυτονόμησης της περιοχής, που το πήρε πίσω μετά το Συνταγματικό Δικαστήριο, μετά από παρένεση και, εν πάση περιπτώσει, προσφυγή σε αυτό του ίδιου του Μαριάνου Ραχόι. Μα έχουν ήδη αυτονομία παιδείας, υγείας, πολιτισμού, γλώσσας, ναι, εκπαίδευσης. Είναι υποχρεωμένη η κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας να εφαρμόσει το Σύνταγμα και ειδικά το άρθρο 155. Ο Ραχόι επομίζεται μεγάλη ευθύνη ακόμα και με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας για διαμελισμό του κράτους αυτού, που είναι πολυεθνικό, εάν δεν εφαρμόσει το άρθρο 155, που προβλέπει τι.
Αναστολή των λειτουργιών της κυβέρνησης, αναστολή των λειτουργιών του Κοινοβουλίου της Καταλωνίας. Καθαίρεση ουσιαστικά της τοπικής κυβέρνησης και διάλυση τοπικού κοινοβουλίου. Διορισμό δημόσιων λειτουργών, δηλαδή μπορεί να διορίσει πρωθυπουργό εκεί, υπουργούς, διευθυντές τοπικών υπηρεσιών, δηλαδή διευθυντή αστυνομίας, διευθυντές στις τοπικές τράπεζες και στις άλλες υπηρεσίες. Εγώ νομίζω ότι η Ραχώη εξήντλησε όλα τα περιθώρια διαλόγου, αλλά ειλικρινά θέλω να αναλύσουμε και αν μπορούν ακόμα πιο ειδικοί που αφορούν θέματα που αφορούν τον εθνικισμό. Πώς ξαφνικά, δεν είναι ξαφνικά, είναι μια πορεία των τελευταίων 30-50 ετών, έτσι, αλλά πώς ξαφνικά τα παίζει όλα για όλα ο Ποτσδεμόν, λειτουργώντας με έναν τρόπο ανεύθυνο, τυχοδιοκτικό θα πω, και τρομερά επικίνδυνο για την πορεία από εδώ και πέρα. Δηλαδή, τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Θα έχει δικό του νόμισμα, θα παραμείνει στο ευρώ, μπορεί να παραμείνει στο ευρώ. Τον καλύπτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα αναλύσουμε βέβαια και τις γεωπολιτικές ενδεχομένως επιπτώσεις και πτυχές της συγκεκριμένης εξέλιξης και στη συνέχεια με τον κύριο Θανάση Κοσμόπουλο, ο οποίος είναι αναλυτής διεθνούς ασφάλειας. Για την ώρα όμως, πάμε λίγο να δούμε και με τον Βασίλη τον Τζεκούρα. Ποιες είναι οι οικονομικές ενδεχομένως επιπτώσεις, όσες ήδη έτσι προλάβαμε να δούμε μέσω της ανταπόκρισης που είχε ήδη στις αγορές, έτσι, πώς το υποδέχτηκαν οι αγορές, τις συγκεκριμένες εξελίξεις, και να δούμε και σε δεύτερη φάση πώς αυτό ενδεχομένως μπορεί να εξελιχθεί και τι οικονομική επίπτωση αποτύπωμα ενδεχομένως να έχει. Νομίζω το πρώτο ερώτημα είναι ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον Κώστα πριν μείνουμε στο στούντιο. Αν δηλαδή κερδίζει Καταλωνία ή χάνει Καταλωνία ή το ίδιο και με αυτό τη Μαδρίτη. Είναι λίγο πρόωρο βέβαια για να το πούμε. Αυτό όμως στηρίζεται πάνω στην οικονομία. Γι' αυτό το θέσαμε αυτό το ερώτημα νωρίτερα. Τα ωφέλη νομίζω δεν είναι και τόσο έτσι οφθαλμοφανή. Δεν είναι μια μελιτέα οικονομία. Γιόλας, αλλά η Καταλωνία, σαν περιφέρεια, δεν είναι μια μελιτέα οικονομία. Γιατί όπως θα δούμε και στις κάρτες, έχει μια οικονομία που είναι μεγαλύτερη και από την δική μας τη χώρα. Μεγαλύτερη δηλαδή και από την Ελλάδα. Για παράδειγμα. Για να δούμε λοιπόν τις σχετικές κάρτες. Κατέχει το 1 πέμπτο της ισπανικής οικονομίας, δηλαδή 220 δισεκατομμύρια ευρώ, όσα είχαμε εμείς σαν χώρα πριν από την κρίση. Το ΕΕ. Διαθέτει το 25% των ισπανικών εξαγωγών, δηλαδή 65,2 δισεκατομμύρια. Αυτό 2016. Όταν εμείς το 2016, απλά για να καταλάβουμε το μέγεθος που συγκρίνω, είχαμε 18,6 δισεκατομμύρια εξαγωγές σαν Ελλάδα. 48.000 επιχειρήσεις είχαν εξαγωγές στην Καταλωνία. Ότι εισφέρει το 19% του ισπανικού ΑΕΠ, δείχνει και το μέγεθος της οικονομικής της. Δεν είναι λοιπόν μια μελιτέα οικονομία η Καταλωνία. Επίσης, και αυτό είναι ένα κομμάτι διαπραγμάτευσης που θα το δουν και το βλέπουν ήδη και μέσα στο Κοινοβούλιο και στη Μαδρίτη, αλλά και στην Καταλωνία, ότι έχει ένα χρέος 52,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην κεντρική κυβέρνηση. Εδώ όμως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα που το αναδεικνύει η Καταλωνία, ότι δηλαδή δίνει περισσότερα από εσάς, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους, από ότι παίρνει σαν χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση. Λέγω τώρα ένα τυχαίο ποσό, αν δίνει για παράδειγμα 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε φόρους η Καταλωνία, που είναι πολύ περισσότερα, αλλά αν δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε φόρους, σαν χρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση παίρνει πολύ λιγότερα. Άρα σου λέει εδώ γιατί. Μάλιστα. Είναι ένα κομμάτι που και αυτό απασχολεί τους Καταλανούς στην ουσία. Επίσης, να σου πω, ξένες επενδύσεις, 37 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 1 τέταρτο των συνολικών ξένων επενδύσεων στην Ισπανία, το έχει η Καταλωνία. Άρα, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περιφέρεια. Αξιοσημείωτη, δεν είναι αμελητή η οικονομία της. Και επίσης, έχει διαφορά και στην ενεργεια. 13,2% η ενεργία στην Καταλωνία, 17,2% στο σύνολο της Ισπανίας. Πού οφείλεται αυτό, πού στηρίζεται η οικονομία της Καταλωνίας και τι είναι αυτό, ποιο είναι το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων περιφερειών. Έχει επιχειρήσεις και αυτοκινητοβιομηχανίες, έχει και τράπεζες και πολλές επιχειρήσεις. Οι τράπεζες όμως σιγά σιγά φεύγουν μετά και την ίδια. Αυτό θα το δούμε συνέχεια, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Αν δηλαδή σκεφτούμε ότι 48.000 επιχειρήσεις είχαν εξαγωγές. 48.000 καταλανικές επιχειρήσεις είχαν εξαγωγές το 2016. Θα φανταστεί κανείς ότι μιλάμε για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή έχει ένα μεγάλο όγκο και επιχειρήσεων και εξαγών και οικονομίας. Άρα λοιπόν αυτά μας δείχνουν μια οικονομία η οποία δεν είναι μικρή. Αλλά το γεγονός ότι μπορεί να αναξαρτοποιηθεί δεν σημαίνει ότι όλα αυτά θα παραμείνουν. Ειδικά αν στηρίζονται στον τραπεζικό κλάδο που όπως προανέφερε. Γιατί έχουμε δει έτσι φυγή κεφαλαίων αλλά και επιχειρήσεων του τραπεζικού κλάδου από την επαρχία. Μόνο και με την υπόνοια της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας. Και αναρωτιέμαι αν οι ίδιοι Καταλωνοί, εν πάση περιπτώσει μέσω του Ποτσδεμόν, αν υποθηκεύουν ήδη την οικονομική του ευρωστία μέσα από αυτήν την κίνηση την οποία προβαίνουν. Δύο στοιχεία θα σου δώσω γιατί τα μεταδίδουν και τα διεθνή μέσα ενημέρωση και τα ισπανικά. Περίπου 1.400 εταιρείες έχουν εγκαταλείψει την Καταλωνία από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι προχθές. 1.400 εταιρείες. Επίσης, περίπου 1.200 εταιρείες έχουν αλλάξει έδρα από τη Βαρκελόνη. Πολλές αυτά είναι αξιοσημείωτα νούμερα και αντιλαμβανόμαστε πώς αυτά θα εκτοξευθούν μετά και την ετοιμιγορία του τοπικού κοινοβουλίου. 2.500 εταιρείες έχουν αλλάξει τράπεζα.
Mm-hmm. Έχουν αλλάξει τράπεζα, άρα τις καταθέσεις τους. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε γιατί οι επιπτώσεις. Γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Αν μου επιτρέψει λίγο να δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες, τα ερωτήματα που τα έθεσε πριν και λίγο και ο Κώστας. Δηλαδή, θα πρέπει να δημιουργήσει το δικό της νόμισμα. Θέλει διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ευρωζώνη μάλλον και με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν θα διατηρήσει το ευρώ η Καταλωνία σε περίπτωση που ανεξαρτοποιηθεί, μπορεί να τα αποδέχεται σαν χώρα να δημιουργηθεί, αλλά από εκεί πέρα θα έχει επίσημο νόμισμα ευρώ. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που πάει σε ένα νόμισμα, θα πρέπει να το αποτιμήσει. Άρα θα πρέπει να βρει και μια ισοτιμία ενάντια του ευρώ. Που αυτό σημαίνει. Καλά, πριν το υποτιμήσει, πρέπει πρώτα να κόψει χρήμα. Όλη αυτή η διαδικασία γνωρίζουμε ότι δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Ακριβώς. Και θυμόμαστε εμείς την παραφιλολογία εδώ στην Ελλάδα με τη δραχμή, όταν εν πάση περιπτώσει οι διαπραγματεύσεις ήταν σε αδιέξοδο το καλοκαίρι. Όταν υποτιμήσει νόμισμα, θα αυξηθεί ο πληθωρισμός, άρα θα αυξηθούν οι τιμές. Λόγω και τη. Καλά, τώρα σα πάει πολύ μακριά εδώ πέρα, δεν ξέρω ακόμα. Σε πληροφορώ ότι όλα αυτά όμω, η φυγή των τραπεζών και των επιχειρήσεων, λοιπόν, κάτι αυτό το γιατί φαίνεται, δεν θα υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό δεν παίζει μόνο ρόλο στον έλεγχο τραπεζών, αλλά και θα με τις καταθέσεις των οικοκυριών των επιχειρήσεων, αν θα έχει δασμούς. Ναι, δεν θα είναι μέλος του ενίου οικοδομήματος. Πώς θα πάρουν πρώτες ύλες οι επιχειρήσεις της Καταλωνίας ώστε να προχωρήσουν επίτα σε εξαγωγές. Θα πρέπει να αποκτήσει σύνορα. Αυτό ό,τι σε άλλους είναι σε πολύ δεύτερο κομμάτι. Θα παραμείνει σε Σέγγεν. Αυτό νομίζω και είναι και ένα θέμα που το βλέπει λίγο πιο Κώστας παραπάνω, γιατί αυτό επηρεάζει και τον τουρισμό, Κώστα. Γιατί με τα 7 εκατομμύρια και πλέον τουρίστες που είχε η Καταλωνία. Μα ποια Σέγγεν, εδώ δεν θα μείνει καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σου πω ότι ανοίγουν πάρα πολλά θέματα. Οι θεσμοί ήταν υπέρ της συνταγματικής τάξης, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις των αρμόδιων αξιωματούχων, αλλά και από Ευρωπαίους επιτρόπους. Οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μόνοι της αυτήν την κατάσταση. Αυτές είναι κάποιες βραχυπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχει αυτό και τις έχουμε απαριθμίσει και είναι πολλές, πάρα πολλές ακόμα και προφανώς. Θα πρέπει και τις εξετάζουν όλες. Και η Μαδρίτη δηλαδή, ναι, και η Καταλωνία εξετάζει αυτά τα στοιχεία, γιατί πάντοτε στην οικονομία στηρίζονται. Μην γελιόμαστε. Η οικονομία είναι το νούμερο ένα σε περίπτωση μια τέτοια απόφαση, όπως και η πολιτική θέση, που είπε νωρίτερα και ο Κώστας. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο θα τα δούμε. Πάντως σήμερα το χρηματιστήριο έπεσε σχεδόν 1,5-1,6%, έφτασε μέχρι και το μείον 1,20% κάποια στιγμή, πριν από λίγη ώρα μετά τις αποφάσεις, αλλά συνέχισε τη βουτιά. Αυξήθηκαν οι αποδόσεις των ομολόγων του 2014, είναι στο 1,59%, έχει αυξηθεί ιδιαίτερα το 2014. Άρα και το κόστος δανεισμού της Ισπανίας αυξάνεται. Mm-hmm. Με φόντο τις σημερινές εξελίξεις. Βέβαια, κλίμα στάθειας, οπότε αυτό το κλίμα αποτυπώνεται και στις αγορές. Σε αυτό το σημείο, λέω να κάνουμε μία σύντομη διακοπή και θα ήθελα να παραμείνει έτσι η σύνθεση του πανελ όπως είναι, με το να προσθέσουμε μόνο τον κύριο Κοσμόπουλο, όπως σας προανέφερα, τον αναλυτή διεθνούς ασφάλειας, για να δούμε την επόμενη μέρα στην Ισπανία και στην Καταλωνία μετά από τις σημερινές εξελίξεις. Σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ελάτε τώρα, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε εδώ στο διευρυμένο μας πάνελ για σήμερα και τον Αθανάσιο Κοσμόπουλο, αναλυτή διεθνούς ασφάλειας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ράντου. Καλησπέρα στους συναδέλφους που βρίσκονται εδώ και καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Να είστε καλά. Την τιμή να μου κάνετε. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Και θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε και το θέμα των εξελίξεων στην Καταλωνία και στην Ισπανία ευρύτερα. Προτού δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί σήμερα πέραν της Ισπανίας φαίνεται ότι τα δικά μας, τα εντός των τυχών, αφορούν την συμφωνία αναβάθμισης των F-16. Θα τα δούμε συνέχεια όμως αυτά, αλλά ας δούμε λίγο τι γίνεται στην Καταλωνία και αν τα πράγματα πράγματι ουσιαστικά οδεύουν προς τα άκρα και αν έχουμε να δούμε κάτι ακόμα πιο έντονο ή εν πάση περιπτώσει σε επίπεδο έντασης στη χώρα, αλλά και στην επαρχία. Αντίστοιχο με αυτό που είδαμε, εν πάση περιπτώσει, στο δημοψήφισμα της Καταλωνίας. Κοιτάξτε, μην γελιέστε. Θεωρώ απολύτως βέβαιο ότι θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 155 από τον κύριο Ραχόη. Το Ισπανικό κράτος δεν πρόκειται να καταρρεύσει, ούτε πρόκειται να επιτρέψει τέτοιου είδους αποσχιστικές τάσεις που, αν θέλετε, υποκινούνται από μια πολύ οργανωμένη μειοψηφία στο Κοινοβούλιο της Καταλωνίας. Mm-hmm. Υπάρχει ο Ισπανικός θρόνος, ο οποίος έχει δώσει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτό που θα μπορούσα να σας πω, κύριε Ράντου, είναι ότι σε παλαιότερη αντίστοιχη κρίση που είχε γίνει με τους Βάσκους επί Χουάν Κάρλος, ναι, ο τότε βασιλεύς είχε κάνει την εξής κίνηση. Είχε πάρει τη βασίλισσα, τη δικιά μας, τη Σοφία, είχε καβαλήσει ένα ελικόπτερο και είχε προσγειωθεί στην πλατεία του Μπιλμπάου, χωρίς καμία φρουρά, μόνο με τον υπασπιστή του. Μίλησε για 15-20 λεπτά. Ο κόσμος ηρέμησε, η ηρεμία επανήλθε και ξαναπήρε το ελικόπτερο και γύρισε στη Μαδρίτη. Mm-hmm. Ίσως και το διάγγελμα του νεαρού βασιλέως, ίσως λίγο άπειρου
Φιλίππε αυτή τη στιγμή να μη βοήθησε προς την κατεύθυνση της εκτονώσεως. Σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος απόλυτα και από πληροφορίες και από εκτιμήσεις ότι θα είναι ισχυρή πλέον η σιδερένια γροθιά του κεντρικού Ισπανικού κράτους, θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 155 και θα υπάρξει μια σειρά μέτρων η οποία ουσιαστικά θα αποπέμψει, αν θέλετε, θα εκπέσει όπως λέμε στα νομικά. Θα κλιμακώσουν και την ένταση παράλληλα. Ενδεχομένως αυτό το πράγμα να απεσταθεροποιήσει περαιτέρω τη χώρα και σε πεδίο οικονομικό αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας. Κοιτάξτε, σίγουρα εάν είχαμε απόσχεση, αν αποσχίζεται η Καταλωνία, εκτιμώ ότι η τύχη θα ήταν πολύ δύσκολη. Καταρχήν η Καταλωνία θα έφευγε από το ευρώ. Να το πούμε σε οικονομικά θέματα, απλά θα έφευγε από το ευρώ. Θα είχε πολύ σοβαρά προβλήματα να συνεχίσει η οικονομική της συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πλευράς ασφαλείας βέβαια θα υπήρχαν πάρα πολλές παράμετροι επικίνδυνοι. Αυτή τη στιγμή όμως η κεντρική ισπανική κυβέρνηση θα αναλάβει ουσιαστικά τον έλεγχο της Καταλωνίας, θα κηρύξει έκτοτε τον πρόεδρο Πουτσδεμόν, θα προκηρύξει νέες εκλογές, θα στερήσει το δικαίωμα στην τοπική βουλή να εκλέξει νέο πρωθυπουργό ή να ορίσει κάποιον διάδοχό του και θα αναλάβει η Guardia Civil, η στρατοχωροφυλακή της Ισπανίας, ακόμα και τον έλεγχο κάποιων αστυνομικών καθηκόντων. Παράλληλα με τα οικονομικά καθήκοντα θα οριστούν υπουργοί κεντρικοί, αν θέλετε, της Ισπανίας για να διαχειριστούν την οικονομική κατάσταση της Καταλωνίας. Θα τεθεί υπό κυβερνητική κυδαιμονία, να σας το πω απλά, κύριε Ράδο. Μάλιστα. Προλίγου όμως είπαμε και εδώ και με τον κύριο Μαρδά ότι υπάρχουν κάποιες ιστορικές καταβολές αυτής της διάθεσης ή της πρόθεσης της επαρχίας Καταλωνίας να προβεί σε απόσχεση από την Ισπανία. Και αναρωτιέμαι, κύριε Κοσμοπουλέ, αν είναι εύλογες, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι διαθέσεις, αν είναι παράλογες ή αν θεμελιώνονται κάπου σε κάποια επιχειρήματα τα οποία θα θέλατε εσείς να μας πείτε. Ο κύριος Μαρδάς πολύ σωστά σας είπε, είναι ένας έμπειρος δημοσιογράφος, από αυτούς που ξεχωρίζουν στην ελληνική δημοσιογραφική σκηνή, έχει πάντοτε νυφάλιες πληροφορίες και ορθές εκτιμήσεις. 72 βουλευτές στο Κοινοβούλιο της Καταλωνίας είναι αυτοί που υποστηρίζουν, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή τις αποσχεστικές τάσεις. Υπάρχει όμως και μια σιωπηρά πλειοψηφία του λαού, η οποία είναι ανοργάνωτη. Πάντοτε η μοίρα των ανοργάνωτων πλειοψηφιών είναι να αποδιγετούνται από τις οργανωμένες μειοψηφίες. Δεν θέλουν όλοι οι Καταλόνοι να αποσχιστούν. Μην είστε οι Καταλόνοι, μην είστε βέβαιοι γι' αυτό. Όχι, πρόλογο είπαμε κιόλας, είναι διχασμένη η κοινωνία. Η μεν είναι υπέρ, η δε είναι κατά. Και το βλέπουμε αυτό και στις διαδηλώσεις και τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα καταρχάς της επαρχίας είναι κατά για το γεγονός ότι έχουν φύγει πολλές επιχειρήσεις, οπότε οι εργαζόμενοι τους οποίους εκπροσωπούν χάνουν τη δουλειά τους, έτσι. Ακριβώς όπως το λέτε. Υπάρχει και μια τάση, όπως ξέρετε κυρία Ράντου, είμαι βέβαιος ότι το παρακολουθείτε, μια, όπως τη λέμε, βαλκανοποίηση της Ευρώπης. Δηλαδή, μια έχουμε τη Σκωτία που τσακώνεται με την Αγγλία. Απ' την άλλη έχουμε την Καταλωνία που τσακώνεται στην Ισπανία. Η Βενετία στην Ιταλία και η Βόρεια Ιταλία αρχίζει να αρθρώνει κάποιες κουβέντες ότι, ξέρετε, εμείς εδώ είμαστε λίγο διαφορετικοί κτλ. Στο Βέλγιο η Φλάνδρα δεν ξέρουμε τι θα κάνει πιο πάνω εκεί. Εν πάση περιπτώσει, η βαλκανοποίηση της Ευρώπης είναι μια απειλή ασφαλείας, σαφέστατα. Υπάρχει λοιπόν πράγματι μια έξαρση του εθνικιστικού κινήματος, όπως είπε ο κ. Μαρδάς, όπως επισημαίναμε. Ναι, σαφώς. Εγώ προσυπογράφω ενθουσιοδός την εκτίμηση του κ. Μαρδά. Πού οφείλεται, από πού εμφορείται η διάθεση. Θα σας πω πού εμφορείται. Υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή διοίκηση, η οποία στις Βρυξέλλες ασκεί πολλές φορές μια, αν θέλετε, γραφειοκρατική πολιτική, η οποία στερεί από την τοπική δικαιοδοσία την εθνική κρίσιμα ζητήματα πρωτοβουλίας. Σε αυτό αγανακτεί πολλές φορές ο μέσος Ευρωπαίος. Θα σας θυμίσω ότι η Αμερική έχει Αμερικανούς πολίτες, η Ευρώπη όμως δεν έχει Ευρωπαίους πολίτες με αυτή την ιδιότητα. Έχει Γάλλους, Γερμανούς, Άγγλους, Ιταλούς, Έλληνες. Αυτοί μεταξύ τους δεν συνδέονται με τους ίδιους δεσμούς, αν θέλετε, ιστορικής, κοινωνικής και οικονομικής συνάφειας που συνδέονται άλλοι λαοί σε άλλες υπήρους. Υπάρχουν σοβαρά εδαφικά, ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά τμήματα, τα οποία έχουν διαφοροποιήσει την πορεία του ρου της ιστορίας. Mm-hmm. Δεν μπορεί να συγκλίνουν αυτό ξαφνικά. Αυτό σε ό,τι αφορά τις διαθέσεις αποχώρησης από ένα ενιαίο οικοδόμημα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, που το είδαμε και με τον Brexit. Ναι, σε επίπεδο χώρας όμως, γιατί υπάρχουν οι μειονότητες, υπάρχουν σε κάθε χώρα, εν πάση περιπτώσει, επαρχίες που έχουν ενδεχομένως ένα καθεστώς προνομιακού αυτονόμησης. Αυτό πώς έχει αρχίσει τώρα να βρίσκεται σε έξαρση και γιατί. Και αν αυτό, εγώ θέλω το κύριο ερώτημα που αφορά και την Ελλάδα, είναι αν αυτό που συμβαίνει στην Καταλωνία και στην Ισπανία μπορεί να αποτελέσει ένα προηγούμενο για άλλες αποσχιστικές διαθέσεις μειονοτήτων σε άλλες χώρες και ενδεχομένως και στην Ελλάδα να επηρεαστεί με κάποιο τρόπο και η Δυτική Θράκη με τους μουσουλμάνους. Όχι, αυτό είναι μια. Πολλοί το έχουν συνδέσει, οπότε ήθελα να δω και ποια είναι η εκτίμησή σας. Μια ακραία κατάσταση. Mm-hmm. Υπάρχει συμπαγής
εθνική, αν θέλετε, μάζα και συνείδηση στην Ελλάδα, πάνω από 97%. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι της Τράκης έχουν την ελληνική υπηκότητα. Σε κάθε περίπτωση είναι πομάκι οι άνθρωποι, δεν έχουν καμία σχέση. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του τουρκικού προξενείου να εμφυσίσει την τουρκική κουλτούρα σε αυτούς τους πομάκους εκεί, τους μουσουλμάνους Έλληνες, σε κάθε περίπτωση μην κάνουμε τέτοιου είδους παραλληλισμούς, είναι και επικίνδυνη, είναι θεωρώ και όχι τόσο συναφής. Η ιστορία των Βάσκων, οι οποίοι είχαν αυτονομηθεί, αν θέλετε, και σε επίπεδο τρομοκρατίας, που και το αντικείμενό μου, αλλά και η εθνικιστική υπόσταση των Καταλανών, είναι μια παλιά ιστορία, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά, ναι, αυτό είναι κάτι καινούργιο που βλέπουμε τώρα. Στιγμή, για πρώτη φορά ενεργοποιείται εδώ και τόσα χρόνια, έτσι, η ανεξαρτητοποίηση μιας επαρχίας από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι και αλήθεια. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πρωτοφανές, οπότε είναι ιστορικές στιγμές. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι αν αυτές οι ιστορικές στιγμές ενδεχομένως να ανοίξουν την κερκόπορτα σε νέα δεδομένα, σε άλλες χώρες ή σε ευρωπαϊκό ή ενδεχομένως παγκόσμιο. Να είστε βέβαια, κύριε Ράντου, ότι ο Ισπανικός θρόνος δεν θα επιτρέψει αυτή τη στιγμή να κινηθούν τέτοια πράγματα. Εμείς δεν είμαστε στην Ελλάδα, αν θέλετε, τόσο εξοικειωμένοι με την έννοια του θεσμού, του στέματος και του θρόνου. Δεν το κατανοούμε. Για μας είναι κάτι γραφικό. Σε άλλες χώρες μπορεί να δούμε κάτι αντίστοιχο. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα στο εγγύς μέλλον. Δεν θεωρώ ότι στην Ιταλία ή στη Σκωτία ή στο Βέλγιο μπορεί να εκδηλωθούν αποσχιστικά αυτονομιστικά κινήματα. Η Σκωτία είναι πιο κοντά σε αυτό που είναι η Σκωτία. Αλλά και εκεί οι Σκοτσέζοι είναι πολύ προσεκτικοί. Και είμαι βέβαιος ότι πριτανεύει η λογική σε τέτοιες περιπτώσεις. Ξέρετε ότι η οικονομία είναι ο βασικός πυλώνας και μετά είναι η ασφάλεια και η άμυνα. Mm-hmm. Κανείς δεν θα διακινδυνεύσει το στάτους της χώρας του για μια τέτοιου είδους ρομαντική και συναισθηματική διεκδίκηση. Mm-hmm. Δεν έχει κανένα αντικειμενικό νόημα, πιστεύω. Mm-hmm. Κύριε Μαρδά, δεν ξέρω αν θέλετε. Θέλω να αναφερθώ εντάχει στον ιστορικό εθνικισμό της περιοχής. Υπήρχαν ανταγωνισμοί σε επίπεδο βασιλιάδων και ηγεμόνων από τον 11ο αιώνα. Η πρώτη σκιώδης κυβέρνηση συγκροτήθηκε τον 13ο αιώνα. Η πρώτη πραγματική αυτονομία επετεύχθη το 1914. Στην περίοδο του Φράνκο καταργήθηκε η αυτονομία και επανήλθε η αυτονομία μετά την κατάρρευση της δικτατορίας στην Ισπανία το 1974-1975. Έχουν κάνει ένα καταστατικό χάρτη, ένα σύνταγμα, που εγκρίθηκε το 2006, το έστειλαν στην κεντρική κυβέρνηση στη Μαδρίτη, αφαίρεσε τις κρατικού χαρακτήρα απόλυτες εξουσίες και το επέστρεψε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα αυτονομιστικό κίνημα που τώρα ενεργοποιήθηκε με ένα είδος κοινωνικής αδικίας που νιώθουν οι Καταλανοί και η οποία αυτή η αδικία φορτίζεται από την ηγετική ομάδα του Ποτσδεμόν. Mm-hmm. Και να φέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το 2010... οι Καταλωνοί συνεισέφεραν 61 δισεκατομμύρια ευρώ σε φόρους στην κεντρική κυβέρνηση και πήραν πίσω 45 δισεκατομμύρια. Επιπλέον υπάρχει ανισορροπία στην ανάπτυξη των περιφερειών. Εδώ έρχομαι να επισημάνω την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει... Ένα μισό λεπτό. Ανισορροπία ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει και στις ελληνικές περιφέρειες. Σημαίνει ότι κάθε μία ενδεχομένως να μπει στη διαδικασία να διεκδικήσει την ανεξαρτησία της και την αποστασία. Το θέμα ειρώνεται και το σκεπτικό. Δηλαδή μπορεί να υπέβρωσε και μένει. Δηλαδή, αλλά πώς φτάσαμε εδώ για να γίνει αυτό. Είναι... Από το γεγονός ότι υπερέχουν οικονομικά μπορεί να τους έδωσε ένα κίνητρο παραπάνω για να θεωρούσαν ότι είναι εν πάση περιπτώσει λογικό να διεκδικήσουν την ανεξαρτητοποίηση. Είναι το υπόβαθρο το κοινωνικό που είναι πειρακτωμένο και με ένα σπίρτο μπορεί να εκτιναχθεί. Υπάρχει φτωχοποίηση στην περιοχή αυτή. Υπάρχει αγανάκτηση γιατί η κεντρική κυβέρνηση τους έχει εξαιρέσει από ένα μεγάλο πρόγραμμα υποδομών. Από ένα παράδειγμα, στην διπλανή αυτόνομη επαρχία έγινε μια μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή. Παρότι δεν υπήρχε ανάγκη. Σε αυτό το τρένο κάθε μέρα πήγαινε ορχόταν 10-15 άτομα και καταργήθηκε η γραμμή. Ενώ η Καταλωνία είχε ανάγκη από υποδομές, από δρόμους και ειδικά από σιδηροδρόμους. Αλλά τα ξέρουμε όμως και τα κονδύλια ευρωπαϊκά κυρίως δίνονται σε περιφέρειες οι οποίες είναι σε στόχο σύγκληση. Δηλαδή αυτές οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, είναι λιγότερο ανεπτυγμένες από άλλες. Οπότε μήπως και οι πόροι δεν δόθηκαν σε συγκεκριμένη περιφέρεια λόγω της οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό θέλω να αναφερθώ στην ευθύνη, τη λειτουργική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η λογική των ευρωπαϊκών κονδύλιων. Πόσο μάλλον θέλω να πω μέσα στη χώρα, αν υπάρχει ανισόρροπη, όπως λέτε, ανάπτυξη μεταξύ των περιφερειών. Να δούμε δηλαδή τα κενά όσον αφορά τη δομή του ελέγχου των περιφερειών και πού πηγαίνουν τα κονδύλια. Ναι. Υπάρχει μια ένωση περιφερειών που συμμετέχουν και οι Έλληνες περιφερειάρχες, αλλά δεν υπάρχει ένα όργανο σε επίπεδο κομισιών και σε επίπεδο πολιτικό να ελέγχει ενδεχομένως την κεντρική κυβέρνηση
Τα λεφτά που παίρνεις από εμάς, πού τα πας? Υπάρχει μια αναλογία, τηρούνται κάποια κριτήρια. Και έτσι αυτή το συνεχιζόμενο ρήξιμο της περιοχής, mm-hmm. αν μάλιστα συμπέσει και με ένα ηγέτη εθνικιστή, ο οποίος κάνει αυτό το άλμα, όπως είπα προηγουμένως, στο κενό, σε μια χώρα που έχει, να το υπογραμμίσω πάλι, 4 αμερικανικές βάσεις. Να, γιατί δεν θα επιτρέψει ούτε η Αμερική, ούτε η Ρωσία να υπάρχει ένα μαύρο εκεί στην περιοχή, μια μαύρη περιοχή απροσδιόριστης ή επικίνδυνης κυριαρχίας. Εσείς βέβαια το αναλύετε γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά και, εν πάση περιπτώσει, σε επίπεδο και κοινωνικά ηγετών, γιατί αποφάσεις θα πάρουν. Ενδεχομένως όμως και η κοινωνία να βλέπει αυτές τις ενδεχομένως βίες, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, κινήσεις εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης με τη χρήση αστυνομικής βίας, που το είδαμε και στην Διακή και στο δημοψήφισμα το οποίο έλαβε χώρα στην επαρχία, και αυτό να δημιουργήσει αντανακλαστικά τα αντίθετα αποτελέσματα στη συνείδηση του κόσμου τουλάχιστον, σε αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θεωρεί ο κόσμος ως ανθρώπινο ή κοινωνικά δίκαιο. Ενδεχομένως να υπάρξει αυτό, να δούμε ενδεχομένως και πάλι την Καταλωνία για δεύτερη φορά να ουσιαστικά δημιουργεί στον κόσμο έναν ίκτο ή, εν πάση περιπτώσει, μια συμπάθεια παραπάνω. Να πούμε για τη βία, έτσι, της κεντρικής κυβέρνησης του Ραχώη. Ναι. Συγγνώμη. Ναι, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορεί να είναι, θέλω να πω, σύνομο, μπορεί να είναι σύμφωνο με τη συνταγματική τάξη, αλλά την άλλη να δημιουργεί εντελώς διαφορετικά συναισθήματα στον κόσμο. Ακούστε, είναι και να δίνει και το διχασμό κιόλας. Ακριβώς. Ναι, είναι η θεσμική βία του κράτους. Όλα είναι θέμα τρόπου. Η θεσμική βία του κράτους. Και εγώ θα έλεγα ότι ο Ραχώη με πολύ συνέστηση διαχειρίζεται και αυτή την κατάσταση. Ναι. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να δούμε τα αίτια. Δηλαδή, βλέπει κανείς μια τυφλή σύγκρουση δύο εξουσιών. Υπάρχει ο αυταρχισμός του κεντρικού κράτους, ο εύλογος και ο αναγκαίος, αλλά υπάρχει και ένας ανόητος αυταρχικός εθνικισμός που είναι στον αέρα, στο μηδέν, στο τίποτα, δηλαδή μια τυφλή σύγκρουση του Ποτσδεμών απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης. Mm-hmm. Και πρέπει η κεντρική κυβέρνηση ή να κάνει μια διάσπαση του κινήματος του εθνικισμού ή με ένα χαμόγελο ή με κοινωνική πολιτική, προσπαθώντας να ενταθεί ή να φωτιστεί το κίνημα αυτό που είναι εθνικό, αλλά δεν φτάνει στα άκρα να διαμελιστεί μια μεγάλη χώρα. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο Καταλωνία και Ισπανία, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κοσμόπουλο, αν, μιας που μιλήσαμε έτσι για ακραίες συμπεριφορές εκ των δύο πλευρών, ποια είναι τα λάθη που ανιχνεύετε εσείς στη στάση του Μαριάνο Ραχώη, γιατί του Πουτσδεμό νομίζω είναι πιο οφθαλμοφανή. Κοιτάξτε, σαφώς η κεντρική κυβέρνηση πρέπει να προασπίσει την ενότητα του κεντρικού κράτους. Δεν τίθεται αμφιβολία σε αυτό, ούτε υπάρχει αμφισβήτηση. Θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε επιλεγεί μια ηπιότερη μέθοδος. Ναι. Αν θέλετε, μια υπόγεια, μια συνεννόηση άλλου είδους, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει τέτοιου είδους αδυναμίες στον πρόεδρο της Καταλωνίας, με τρόπο που να τον υποσκάψει και να τον αναγκάσει να χάσει την ισχύ του. Σε περιπτώσεις όμως που βλέπουμε τέτοιου είδους ακραίες, αποσχιστικές τάσεις εθνικιστικού περιεχομένου που βασίζονται σε μια μειοψηφία, επαναλαμβάνω, του λαού της Καταλωνίας, σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε, θα πρέπει να δείξει το σκληρό της πρόσωπο η νόμιμη βία, η κρατική. Μάλιστα. Το κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας, ξέρετε, mm-hmm. και σε κάθε περίπτωση οφείλει να το ασκήσει. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που τίθεται σε ερώτημα, ούτε τίθεται, αν θέλετε, σε διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Η κεντρική υπόσταση της Ισπανίας κινδυνεύει, και εφόσον κινδυνεύει, θυμηθείτε με, το άρθρο 155 θα ισχύσει. Καλά, η τηλεπικοινωνία έχει δρομολογηθεί ήδη. Είναι απολύτως βέβαιο. Το έχει δώσει, το έχει εξουσιοδοτήσει, θέλω να πω, τον ίδιο τον Μαριάνο Ραχώη, η Γερουσία, η Ισπανική Γερουσία. Θα δείτε ότι πλέον η αστυνομία, οι τηλεπικοινωνίες, η οικονομία, η κυβέρνηση θα αναλάβει πλήρως τον έλεγχο, ακόμα και στο επίπεδο της κυκλοφορίας των ειδήσεων. Διότι μάλιστα. διαπιστώθηκε ότι κυκλοφορούν μη αντικειμενικές ειδήσεις στην Καταλωνία που γέρνουν την πλάστιγκα, όπως λέγεται, προς τη μία πλευρά της μειοψηφίας που ζητάει την απόσχηση. Λοιπόν, μάλιστα, φτάσει ό,τι αφορά την Καταλωνία. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και θέμα και να δούμε τα όσα εκτελήθηκαν σήμερα στη Βουλή, στην ώρα του Πρωθυπουργού, όπου απίθυνο μιλεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε απάντηση, μάλλον, του κυρίου Θεοδωράκη, ο οποίος ουσιαστικά έθεσε έτσι κάποια διευκρινιστικά ερωτήματα σε σχέση με τη συμφωνία που επετέφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ντόναλντ Τραμπ για την αναβάθμιση των F-16. Πάμε να δούμε ένα σύντομο απόσπασμα με την ομιλία του Πρωθυπουργού και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε. Το σύνολο των αεροσκαφών τώρα, για το οποίο ζητήθηκε το letter of request που στείλαμε, το σύνολο των αεροσκαφών,
που εντάχθηκε μέσα σε αυτό το Letter of Request ήταν 123 αεροσκάφη, για τα οποία η αμερικανική πλευρά, έτσι όπως άλλωστε προβλέπεται σε τέτοιου είδους διαδικασίες, ζήτησε από το Κογκρέσο μια έγκριση, επαναλαμβάνω, για το σύνολο των αεροσκαφών, για τα 123, προκειμένου να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση. Η έγκριση που ζητήθηκε από το Κογκρέσο για το σύνολο των 123 αεροσκαφών ανέρχεται στα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ λοιπόν στήθηκε η σπέγουλα, η επικοινωνιακή. Από κάποιους που είτε από άγνοια, είτε από δόλο, μίλησαν για συμφωνία 2,4 δις δολάρια, για συμφωνία πάνω από 2 δις ευρώ. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει συμφωνία, να συνεννοηθούμε. Υπάρχει αίτημα και διαπραγμάτευση. Το δικό μας το ταβάνι λοιπόν είναι τα 1,1 δις ευρώ. Τόσο απλά. Και μάλιστα η συζήτηση που διεξάγεται και οι διαβεβαιώσεις που έχουμε είναι για μια δαπάνη σε βάθος δεκαετίας που σημαίνει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ακριβώς για να είμαστε απολύτως εντός των ήδη προϋπολογισθέν των δαπανών. Αυτή είναι η αγορά του αιώνα που κάναμε. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Τσίπρας. Και κύριε Μαρδά, ουσιαστικά αυτό το οποίο τόνισε σε όλους τους τόνους είναι ότι δεν έχει κλείσει η συμφωνία τα F-16, ότι είναι μια διαπραγμάτευση σε εξέλιξη προκειμένου να αποσπαστούν η καλύτερη ώρα από αυτή τη συμφωνία, τουλάχιστον κατά λεγόμενα του Πρωθυπουργού. Και μάλιστα επισήμανε πολλά τη κι άλλα στελέχη του παρελθόν, αλλά τώρα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι τελικά το κόστος είναι στα 1,1 δις και όχι στα 2,4 που έλεγε ο κύριος Τραμπ. Όπως ακούσαμε τον Πρωθυπουργό για αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας, πήραμε τις απαντήσεις που περιμέναμε. Νομίζω για τα F-16, ναι, πήραμε τις απαντήσεις από τον κύριο Πρωθυπουργό και έχει δίκιο όταν λέει για fake news όσον αφορά την παραγγελία, τον εξυγχρονισμό. Ναι. Στο Κογκρέσο πηγαίνει μια επιστολή που ζητάει ανώτατο ύψος δαπανών. Το Κογκρέσο, για να μην δίνει νέες παρατάσεις για υπερβάσεις, βάζει την οροφή 2,4 δις δολάρια. Πράγματι είμαστε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, ότι μπορεί να πετύχει ένα είδους αντιστάθμισμα με την παρέμβαση της ΕΑΒ που θα αναλάβει ένα συγκεκριμένο έργο να προσθέσει κάποιες βίδες ή κάποια συστήματα. Ουσιαστικά ότι δεν θα υπάρξουν τα F-16. Ωφέλη και όλα αυτά τα οποία είχαμε βιώσει παλιά στο παρελθόν, αλλά θα υπάρξουν ενδεχομένως κάποια ωφέλη για την ίδια την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Καθώς υπήρχαν κάποιες ασκήθηκε κριτική για τη συμφωνία καθ' αυτή με τα F-16. Πολλοί κατήγγειλαν ότι, εν πάση περιπτώσει, τα λεφτά και θέσεις εργασίας πηγαίνουν στην Αμερική και όχι στην Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο κάτι να συναρμολογηθεί σε ελληνικό έδαφος, να δοθούν θέσεις απασχόλησης και σε Έλληνες εργαζομένους. Μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Το όφελος θα είναι μικρό όσον αφορά την απασχόληση των εργαζομένων, των τεχνικών και των ειδικών. Γιατί το μεγάλο όφελος θα είναι στην Lockheed, η οποία, αν θα αναλάβει η Lockheed, γιατί υπάρχει και ένα ενδιαφέρον από την Boeing. Εκεί που δεν έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός είναι όταν αναφερόταν στη συμφωνία για την Σούδα, είπε ότι μη μυθοποιείτε, λέει, αυτή τη συζήτηση για τη Σούδα, διότι εγώ και ενώπιον του Τραμπ είπα ότι ναι, θα αναβαθμιστεί, αλλά αφορούσε το ελληνικό προσωπικό της βάσης της Σούδας. Θέλω να πω ότι η βάση της Σούδας είναι αεροπορική και ναυτική. Υπάρχει η ελληνική εγκατάσταση, η αεροπορική, και εκεί μέσα είναι η αμερικανική διευκόλυνση. Υπάρχει η ναυτική εγκατάσταση, ναύσταθμος, και εκεί μέσα είναι οι διευκολύνσεις και οι αποθήκες και η πλατφόρμα και η προσόρμηση των αεροπλάνων του έκτου στόλου και των αεροπλανοφόρων. Ήθελα να μας πει ο κ. Πρωθυπουργός ότι δεν τρέχει τίποτα, διότι η παραχώρηση είναι πολύ μεγάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δίδουμε ένα ανεκτήμητης αξίας στρατηγικό οικόπεδο όσον αφορά τη βάση. Και το τι γίνεται στη βάση μας το είπε ο Αμερικανός πρέσβης σε ανύποπτο χρόνο. Επειδή τηρώ ένα αρχείο, το Μάιο του 2017 είπε σε συνέντευξή του στο Βήμα, για τη Σούδα συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρέσβης κ. Πάιατ. Κατά την πρόσφατη επιτυχημένη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Υπουργού Αμήνης της Ελλάδος, του κ. Καμένου, ο ίδιος μίλησε δημόσια για την πρόθεση της κυβέρνησης να επεκτείνει για περισσότερα από ένα έτη τη συμφωνία για τις δραστηριότητές μας, τις αμερικανικές, στη Σούδα. Τελειώνω. Θα το καλωσορίσουμε αυτό. Θα διευκολύναμε τον σχεδιασμό αλλά και την χρηματοδότηση, θα δώσω λεφτά λοιπόν, καθώς έχουμε κάνει αξιοσημείωτες επενδύσεις εκεί.
Εκτιμούμε πολύ όσα προσφέρει η Σούδα από την άποψη του ελιμενισμού αεροπλανοφόρων και αεροσκαφών, επιγουσών προσγειώσεων και αποστολών ρουτίνας για ανεφοδιασμό. Αυτό το επίμαχο. Πρωθυπουργός ότι είναι και σε εξέλιξη διαπραγμάτευση τα F-16. Ενδεχομένως να είναι και σε εξέλιξη αυτή η συμφωνία και να ενδεχομένως να τη συνδέσει και με μια πιο εποφελή συμφωνία για την βάση της Σούδας. Δεν έχουμε περιθώρια, ειδικά σε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα και υποχρεωμένη ούσα η Ελλάδα απέναντι στην Αμερική, η οποία απέτρεψε 2 και 3 φορές Brexit, τα περιθώρια διαπραγματεύσεων είναι ελάχιστα. Συνεπώς, δεν μπορούμε να συνδυάσουμε και δεν το κάνει αυτή η κυβέρνηση ότι ξέρεις. Θα σου δώσω τη Σούδα και θα μου δώσει τον εξυγχρονισμό των F-16. Αλλά αφού είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση, φαντάζομαι ότι. Η διαπραγμάτευση αφορά δευτερεύοντα θέματα και επιμέρους ρυθμίσεις. Μάλιστα. Βασίλη, ήθελες να προσθέσεις κάτι. Θέλω να ρωτήσω λίγο τον Κώστα, αν τελικά αυτή η αγορά ή αυτή η πρόταση που έχουμε κάνει για την αναβάθμιση των F-16, γιατί εμείς χρειαζόμαστε για παράδειγμα αεροσκάφη ή το στρατό μας. Και λόγω του ΝΑΤΟ, ότι είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ. Εμπίπτει λοιπόν αυτό στο γεγονός ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα θα πρέπει κάθε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ξοδεύει το 2% του ΑΕΠ της σε εξοπλιστικά. Άρα αυτή η αναβάθμιση των F-16 μπαίνει και σε αυτό. Εννοείται ότι είναι πρόγραμμα του ΝΑΤΟ εδώ και 20 χρόνια. Άρα λοιπόν στο 2% του ΑΕΠ που πρέπει να ξοδέψουμε εμείς ως μέλος του ΝΑΤΟ μπαίνει και αυτή η αναβάθμιση. Απλά για να καταλάβουμε λίγο. Για το ανέφερε και ο Τραμπ αυτό, ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες. Αλλά δεν είναι μόνο αναγκαία, προβλέπεται κιόλας. Άρα προβλέπεται. Αυτό θέλω να πω. Είμαστε στο 2,2% του ΑΕΠ για αμυντικές μας δαπάνες. Για να πάρουμε συζήτηση και τον κύριο Κοσμόπουλο, θέλω να σας ρωτήσω, μιας που μιλάμε για αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, αν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αν κινείται στη σωστή κατεύθυνση η συγκεκριμένη συμφωνία, αν είναι αναγκαία, αν πράγματι, αν δεν γινόταν αυτή η αναβάθμιση, θα απαξιωνόταν ο στόλος των μαχητικών αεροσκαφών. Και θέλω να μου πείτε επίσης, αν θεωρείτε ότι υπήρχαν περιθώρια για πιο βελτιωμένες διαπραγματεύσεις. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να δούμε το αν πρέπει να αναβαθμιστούν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη και με ποιον τρόπο. Στην ερώτηση αν πρέπει να αναβαθμιστούν, η απάντηση είναι ασφαλώς ναι. Επειδή έχω ακούσει αρκετές φορές να λένε, μα καλά, με τόσα χρήματα μπορούσαμε να πάρουμε κόστος, ναι, άλλου τύπου αεροσκάφους, τα F-35, τα οποία θα πάρει η Τουρκία. Παρατήρησες πρώτη. Το F-35 είναι μερικώς επιχειρησιακό, έχει αυτή τη στιγμή 267 σοβαρά προβλήματα απόδοσης, με 4 από τα οποία είναι... Αποσύρθηκαν. Πρώτον, είναι μια υπερθέρμανση που παρουσιάζεται. Δεύτερον, και στην ψήξη. Υπάρχει πρόβλημα κατά τη διάσπαση του φράγματος του ήχου. Τρίτον, υπάρχει πρόβλημα στην παροχή οξυγόνου στον χειριστή. Παρουσιάζει προβλήματα έντονης υποξίας. Από το οποίο πρόβλημα πριν από χρόνια τα F-22 είχαν καθυλωθεί για αντίστοιχο πρόβλημα. Και τέταρτον και σημαντικότερον, από τα 267 προβλήματα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την κυβερνοασφάλεια των συστημάτων των ηλεκτρονικών, που δεν εγγυώνται την απόλυτη ακεραιότητα των δεδομένων του. Γι' αυτό το λόγο η παράδοση των F-35 στην Τουρκία πήρε παράταση και πηγαίνει μάλλον για τον Ιούνιο του 2018 και αν. Κάποιοι αναλυτές ουσιαστικά λένε ότι ενδεχομένως και να μην γίνει ακριβώς καν η συγκεκριμένη αγορά των F-35 από την Αυτό που πρέπει να σας πω λοιπόν είναι ότι από τα 267 προβλήματα έχουν επιληθεί περίπου τα 100 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Σας θυμίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει τελείως αντιταχθεί απέναντι στο πρόγραμμα των F-35 κυρίως λόγω του υπέρογγου κόστους και λόγω των επιχειρησιακών επιφυλάξεων τις οποίες έχουν εκφράσει η στρατιωτική του σύμβουλη. Εντάξει, εγώ θα έλεγα βέβαια ότι πέρα από τα F-35 υπάρχουν ή τα F-16 υπάρχουν και τα Σουκόι, τα ρωσικά. Δεν υπάρχουν και κοιτάξτε, αυτά. Για πείτε μου και γι' αυτό λίγο, γιατί δεν το έχουμε βάλει τόσο στη συζήτηση. Είναι μια πολύ, πολύ έξυπνη ερώτηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Θα το συνδέσω και με το αντίστοιχο θέμα των S-400 στην Τουρκία. Οφείλω να σας πω, κυρία Ράντου, ότι όταν είμαστε μέσα στο ΝΑΤΟ και είμαστε με συμμάχους ταυτόχρονα μαζί, δεν μπορούμε να διασπούμε την σειρά συντήρησης, την λεγόμενη σειρά των ανταλλακτικών, την αλυσίδα της συντηρήσεως, και ούτε μπορούμε να παραχωρούμε στοιχεία της αεροπορικής μας άμυνας στους Ρώσους συμβούλους που θα έρθουν εδώ για να ενταχθούν αυτά τα αεροσκάφη. Mm-hmm. Επιπλέον, να σας θυμίσω και όντας στιγμή... και μέλος του ΝΑΤΟ, έτσι, δεν είναι εφικτό αυτό. Επίσης, να σας θυμίσω ότι η Τουρκία, με την απειλή του ότι θα πάρει τους S-400, ήδη έχει τεθεί σε μια πολύ άσχημη κατάσταση απέναντι στο νατοϊκό σύστημα. Διότι για να ενταχθούν οι S-400 στην αεράμινα της Τουρκίας, θα πρέπει να παραχωρηθούν στοιχεία της νατοϊκής αεράμινας στους Ρώσους ειδικούς, προκειμένου να ενταχθούν αυτοί οι πύραυλοι ομαλώς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, η Τουρκία θεωρείται ότι είναι με το μισό πόδι έξω από το ΝΑΤΟ, αν θέλετε, όσο και να ακούγεται παράξενο αυτό.
Εμείς οφείλουμε να αναβαθμίσουμε τον στόλο των αεροσκαφών μας, τα σμήνη μας, σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό ακούσατε κιόλας ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι σαφώς για την αναβάθμιση δεν έχουμε ιδιαίτερες αντιρρήσεις. Το ζήτημα είναι να γίνουν με τέτοιους οικονομικούς όρους που να βοηθούν τη χώρα και σε κάθε περίπτωση, νομικά μιλώντας, αν δεν έχουμε ένα κείμενο, ένα draft της συμφωνίας αυτής, δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Ενστάσεις βέβαια από τη Νέα Δημοκρατία διατυπώθηκαν για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Που, εν πάση περιπτώσει, μια συμφωνία που είχε δρομολογήσει το ίδιο το κόμμα, έτσι, επί κυβέρνησης Καραμαλή, θυμίζουμε. Η αναβάθμιση, λοιπόν, από εκεί και πέρα, όμως, υπάρχουν κάποιες ενστάσεις και αναρωτιέμαι αν θα αποσπούσε καλύτερους όρους της συμφωνίας Νέα Δημοκρατία, δεδομένου ότι πλέον το ταβάνι είναι στο 1,1 δις, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας. Τι καλύτερα θα μπορούσε να επιτευχθεί? Ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη, αν θέλετε, διαπραγμάτευση σε ζητήματα κάποιων αντισταθμιστικών ωφελημάτων, τα οποία είναι μια πονεμένη ιστορία. Αφού είναι πονεμένη, δεν την αφήνουμε εντελώς. Πάντως, μην απαξιώνουμε το θεσμό αυτό, επειδή υπήρξαν αμαξωλές συμβάσεις. Υπήρχαν προβλήματα. Αλλά προσέξτε, κυρία Ράντου, η ελληνική αεροπορική βιομηχανία έχει προσωπικό, γνωρίζω αρκετούς από αυτούς προσωπικώς, το οποίο είναι υψηλότατης στάθμης επιστημονικής και τεχνικής και είναι βέβαιο ότι μπορούν να παρέχουν την καλύτερη υποστήριξη είτε στη συναρμολόγηση είτε στη συμπαραγωγή. Οι Τούρκοι γιατί το κάνουν αυτό? Mm-hmm. Οτιδήποτε συμφωνούν με άλλες χώρες και δει την Αμερική, το συμπαραγάγουν και έχουν εθνικά ωφέλη σε τοπικό έδαφος. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ σύντομο σχόλιο τον κύριο Μαρδάκη, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα και να πάμε σε ένα σχετικό διάλειμμα. Μην ξεχνάμε, βάση σημαίνει άμεση ή έμεση εμπλοκή σε πολέμους. Άρα, εμείς συμμετέχουμε με έναν τρόπο σε πόλεμο? Φυσικά. Ωραία. Εντάξει. Αυτό νομίζω σε μια άλλη εκπομπή μπορώ να τα αναλύσω και με αριθμούς και στοιχεία και γεγονότα. Τότε είναι μια προοικονομία, λοιπόν, για τόσο θα μας πείτε τη Δευτέρα, κύριε Μαρδά. Ευχαριστώ. Εντάξει. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ θερμά και τον κύριο Μαρδά και τον κύριο Κοσμόπουλο. Τον Βασίλη, τον Τζεκόφ, τον κρατήσω για να δούμε λίγο και τι έχει γίνει σε επίπεδο διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης. Γιατί έχουμε και αυτές τις διαπραγματεύσεις, έτσι, πέρα από τα της άμυνας. Πάμε λοιπόν σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Άντε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των θεσμών, οι οποίοι αναχώρησαν σήμερα, αφού το ολοκλήρωσαν τις διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση. Βασίλη, η αλήθεια είναι ότι το κλίμα που παίρνουμε είναι θετικό και αισιόδοξο. Ναι, αυτό είπε και ανώτατος αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών, τελειώνοντας σήμερα το πρωί τις επαφές με τους θεσμούς. Ότι είναι πολύ καλό κλίμα και μάλιστα, γιατί αυτό που μας ανησυχούσε είναι το θέμα του δημοσιονομικού κομματιού. Δηλαδή για τα πρωτογενή πλεονάσματα και τα φετινά, αλλά και του 2018. Ναι, πάντα το δημοσιονομικό είναι το αγκάθι, γιατί λοιπόν, πάντα φοβόμαστε την λήψη νέων μέτρων. Εν πάση περιπτώσει, το να μας προταθεί να ληφθούν νέα μέτρα. Και λένε λοιπόν ότι έχουμε μια σύμπτωση απόψεων για το δημοσιονομικό. Τι γίνεται δηλαδή, αυτό ξαφνικά? Τι ήταν αυτό? Προφανώς δεν βλέπουν κάποιο κενό. Απροσδόκητα καλό. Ή αν είναι κάποιο κενό, είναι πάρα πολύ μικρό, που μπορεί να καλυφθεί με πολύ απλό. Δηλαδή δεν δημιουργείται, δεν είναι αγκάθι πλέον το δημοσιονομικό κομμάτι. Για το αν θα πετύχουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα με βάση τους στόχους ή αν θα το ξεπεράσουμε, αλλά και του χρόνου. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια συμφωνία ως προς τις προβλέψεις μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του προσχεδίου του προϋπολογισμού, ναι, που κατατέθηκε στη Βουλή, φαίνεται ότι τώρα έχουμε μια συμφωνία παρά τη διάσταση απόψεων, τώρα έχουμε πλήρη σύγκληση. Έτσι φαίνεται, ότι έχουμε μια πλήρη σύγκληση. Ωραία, για πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά και πού, εν πάση περιπτώσει, εστιάζεται αυτή η σύγκληση. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε με τη δήλωση του ανώτατου αξιωματικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος είπε κάτι το οποίο μας είχε απασχολήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είπε λοιπόν ότι εκτιμώ με μεγάλη ασφάλεια ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα το 2018. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν υπάρχει διάσταση απόψεων σε ό,τι αφορά τους στόχους που έχουν τεθεί για το επόμενο έτος, το κρίσιμο έτος 2018, με το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα που έχουμε συμφωνήσει να πετύχουμε. Λέει λοιπόν στην ουσία ότι εδώ υπάρχει μια σύγκληση απόψεων. Επίσης, γιατί έχουμε και απάντηση από τους θεσμούς, σχόλιο μάλλον από τους θεσμούς, εκπρόσωπος των θεσμών είπε ότι έγιναν καλές και επικοδομητικές συζητήσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ESM και του ΔΕΛΤΑΝΤΑΦ. Έχει ήδη ξεκινήσει η τεχνική δουλειά ώστε να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις αυτές. Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος του ESM έως το τέλος του 2017, λέει στη συνέχεια, και καταλήγει ότι η αποστολή θα επιστρέψει την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Καλά τα λέει λοιπόν και ο εκπρόσωπος των θεσμών. Δεν έβαλε αγκάθια, δεν έβαλε πολλά. Αν και υπάρχουν αγκάθια στις διαπραγματεύσεις, θα δούμε συνέχεια. Αλλά υπάρχει λοιπόν ένα σενάριο το οποίο φαίνεται ότι μοιραστήκαν οι κυβέρνησεις με τους θεσμούς μέσα αυτή τη διαπραγμάτευση, σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα του 2017. Λέει λοιπόν ότι
Αν δεν μοιράσουμε φέτος αυτό το κοινωνικό μέρισμα. Γιατί που αν κυβέρνηση... αυτό το έχει προαναγγείλει. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Εδώ έχουν βάλει, γιατί πάντα λειτουργούν με σενάρια. Εμείς τα παρουσιάζουμε πολύ πιο απλοϊκά για να τα καταλάβουμε. Λέει λοιπόν ότι αν δεν διανύουμε κοινωνικό μέρισμα, το πρωτογενές πλεώνασμα, θα το δούμε, θα είναι στο 2,8% το 2017. Είναι ένα σενάριο. Πάνω δηλαδή από το στόχο. Δεν είναι ρεαλιστικό. Από τη στιγμή που, εν πάση περιπτώσει, έχει προϋπολογήσει και η κυβέρνηση το κοινωνικό μέρισμα. Το έχουμε και αυτό. Πάμε να δούμε λοιπόν το κοινωνικό μέρισμα για να δούμε αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, κινούνται σε ρεαλιστικές βάσεις. Με και χωρίς. Αν διανύουμε κοινωνικό μέρισμα, που το υπολογίζουν γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ, η κυβέρνηση λέει ένα δις θα διανύουμε, θα είναι το κοινωνικό μέρισμα. Τόσο θα διανύουμε. Πέφτουμε στο 2,2%. Και πάλι λοιπόν είναι τόσο στόχο στην ουσία για το 2017. Εξαιρετικά. Γιατί 1,75 έχουμε για φέτος. Μας εγκρίνουν ουσιαστικά την πρόθεση της κυβέρνησης να διαμοιράσει ένα μέρισμα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αλλά όχι στη 13η σύνταξη όπως το κάναμε πέρυσι. Που έχουμε δεσμευτεί ούτως ή άλλως και με την επιστολή Τσακαλώτου να μην το διανύουμε με αυτόν τον τρόπο. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Αυτό έχει σημασία που λες. Άμα δεν πάρει τη μορφή μιας εφάπαξ παροχής σαν 13η σύνταξη. Απ' την άλλη, είχαν πει ότι θα προέκριναν και οι ίδιοι πριν κάποιο καιρό την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτά γίνεται ήδη. Δεν θα είναι διανομή κοινωνικού μερίσματος τώρα αυτό. Εντάξει, μην γελιόμαστε. Δεν έχει να κάνει με επιδοματική πολιτική. Η κυβέρνηση θέλει να κινηθεί σε ενός περισσότερο επιδοματικού χαρακτήρα μέτρο και πολιτική. Τι θα γίνει τελικά, θα βρεθεί κάπου έτσι μια σύγκληση, εν πάση περιπτώσει μια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο απαιτήσεων. Λοιπόν, το έχουμε λίγο συνέχεια, το έχουμε μετά από δύο κάρτες αυτό που σαν απάντηση, γιατί έχουμε αποκωδικοποιήσει. Να δούμε λίγο, να ξεπεράσουμε λίγο αυτά τις δύο επόμενες κάρτες, αν μπορούμε, για να έχουμε τη ροή σωστά. Λοιπόν, κυβερνητικός αξιωματούχος λέει ότι είναι επιτεύξιμος ο στόχος για το 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα το 2018. Άρα δεν υπάρχει κενό και του χρόνου. Αυτό το δούμε. Και ζητούν, αυτό είναι πρόβλεψη. Είμαστε ακόμα μακριά. Οι θεσμοί ζητούν μαξιλάρες ασφαλείς για το 2017, γιατί έχουμε στόχο 1,75% για πρωτογενές πλεώνασμα. Εμείς λέμε ότι με το κοινωνικό μέρισμα 2,2% πετύχουμε, άρα υπερπλεώνασμα. Αλλά φοβούνται έναν επανεπολογισμό των στόχων από Ελστάτ και Γύρωστάτ, όπως έγινε πριν από λίγες μέρες το δούμε αυτό, για το 2016. Είχαμε μια αναθεώρηση. Που, ναι, 500 εκατομμύρια μείον είχαμε. Επιταχύρω, ναι. Άρα λοιπόν λέει, παιδιά, περιμένετε. Εδώ είναι τώρα η ουσία. Αυτό που μας λες και εσύ. Λέει λοιπόν, που ρώτησες μάλλον, όχι των θεσμών σε μέρισμα τύπου 13η σύνταξη όπως είχαμε πέρυσι, αλλά μπορούν να συζητήσουν να πάει το μέρισμα αυτό, το υπερπλεώνασμα δηλαδή, σε επενδυτικές δράσεις, σε αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες. Το δεύτερο δεν το λαμβάνω υπόψη, γιατί δρομολογείται ήδη, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό κιόλας εκταμιεύτηκε και η υποδόση της προηγούμενης αξιολόγησης. Πρόσεξε όμως, έχουμε δεσμευτεί κανονικά. Το πρώτο νομίζω ότι είναι, έτσι, έχει και μια αναπτυξιακή, έτσι, ένα αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ακόμα και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είχαν πει πέρυσι. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε το κοινωνικό μέρισμα τότε. Ώστε να δώσει την όθηση και για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Δηλαδή να πάει αυτό που την κατεύθυνση. Στο προφίλ μιας αριστερής κυβέρνησης ή ενός αριστερού κόμματος, φαίνεται ο κύριος Τσίπρας, μιας που έχει έτσι προβεί σε αρκετές περικοπές εισοδημάτων ή εν πάση περιπτώσει σε αύξηση φορολογίας, τώρα να θέλει κάπως να το μετριάσει με την. Εν πάση περιπτώσει, με το να δώσει κάποιο γι' αυτό κοινωνικό και επίδομα. Λέει στο τέλος, στοχευμένο επίδομα. Γι' αυτό και βάζει και τα στοχευμένα επιδόματα. Για να μιλάμε έτσι και με βάση τα πράγματα τα οποία είναι πιο πιθανό να γίνουν. Πέρα από όσα είναι σενάρια που λες, σενάριο Α, Β, Γ. Γιατί αυτό είναι η πιο τεχνοκρατική αντίληψη, Βασίλη μου. Εμείς τα βλέπουμε λίγο πιο πραγματικά. Πολύ, πολύ πιο απλά για να καταλάβουμε όλοι μας τι θα ακολουθήσει από εδώ και στο εξής. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Έχεις να μας προσθέσεις κάτι άλλο. Να πούμε λίγο τα αγκάθια. Αγκάθια αυτή τη εβδομάδα γιατί ολοκληρώθηκε. Μόνο, ναι. Να κάνουμε ένα ρεζουμέ στην ουσία. Τα επιδόματα. Κυρίως ο τρόπος διανομής του οικογενειακού επιδόματος είναι ένα αγκάθι, θα πρέπει να το δούμε. Πώληση λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, αυτό προέκυψε σήμερα στην ουσία, είναι ένα αγκάθι, θα το δούμε. Και το ρόλο του ΔΕΠΑ και τα λοιπά. Γιατί και αυτό δεν έχει, εν πάση περιπτώσει. Τα ενεργειακά κυρίως είναι στο επίκεντρο, γίνονται δύο από τα αγκάθια. Ναι. Δημοσιονομικά, εξοδικαστικό και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και συντάξεις κυρίες είναι αυτά που έχουμε δώσει. Που τα έχουν βρει. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη Τσεκούρα. Καλό Σαββατοκύριακο, Βασίλη. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τις εναλλακτικές ειδήσεις της ημέρας. Αυτές οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα άλλο ενδιαφέρον, αν όχι οικονομικό ή πολιτικό ή γεωπολιτικό. Να συνδεθούμε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης και την εκλεκτή συνάδελφο, την Ειρήνη Γεωργιλέα. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Χονολουλού, διότι επιβλήθηκε πρόστιμο ηρώ, γύρω στα 99 δολάρια για όσους περπατούν
και δεν προσέχουν και έχουν το κινητό τους, το κοιτούν και γράφουν μηνύματα. Επειδή λοιπόν... Για τους πεζούς. Για τους πεζούς. Επειδή μάλλον έχουν σημειωθεί πάρα πολλά ατυχήματα, οι πεζοί είναι πάρα πολύ αφηρημένοι, δεν προσέχουν που περπατούν εκείνη την ώρα. Έχουμε δει και σχετικά βιντεάκια στα social media που είναι πάρα πολύ χιουμοριστικά. Ναι, και επίσης υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος και με διερχόμενα οχήματα να υπάρξει ατύχημα. Γι' αυτό λοιπόν... Από εδώ και στο εξής θα επιβάλλεται πρόστιμο, όχι μόνο αν κρατούν το κινητό τους και γράφουν εκεί μηνύματα, ακόμα και αν κρατούν και κάποιο τάμπλετ, κάποια άλλη συσκευή. Οπότε ήδη βέβαια στη συγκεκριμένη πόλη ισχύει το πρόστιμο για όσους γράφουν μηνύματα ή ασχολούνται με το κινητό τους την ώρα της οδήγησης. Εδώ κάπου υπάρχει μια ταύτιση με την ελληνική περίπτωση. Είδαμε τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών εδώ στην Ελλάδα, τον κύριο Σπίρτζη, να προαναγγέλει πιο αυστηρό κώδικο οδικής κυκλοφορίας και αυστηρά πρόστιμα για όσους μιλάνε στο κινητό τους, ακόμα και για όσους πετάνε ένα τσιγάρο έξω από το κινητό τους. Έτσι. Δεν είμαστε και πολύ μακριά, νομίζω υπάρχει μια συντάφτιση. Όχι, για τους οδηγούς υπάρχει και μια λογική. Τώρα για τους πεζούς, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε ξανακούσει πρόστιμο στους πεζούς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς δεν έχουμε τόσο ακραίες συμπεριφορές ακόμα εδώ στην Ελλάδα με τα κινητά. Αν τα δούμε και αυτά, ενδεχομένως να προκύψει και μια τέτοια ρύθμιση ελληνική. Έχουμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Έχουμε, βέβαια, ναι. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Οι πεζοί που διασχίζουν το δρόμο κοιτώντας τα κινητά τους τηλέφωνα θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο έως 99 δολαρίων στη Χονολουλού, τη μεγαλύτερη πόλη της Χαβάης. Ο νέος νόμος έχει στόχο να προστατεύσει τους αφηρημένους πολίτες από τραυματισμούς, κυρίως από διερχόμενα οχήματα. Η απαγόρευση του να γράφει κανείς μηνύματα ενώ οδηγεί ισχύει εδώ και καιρό, αλλά η Χονολουλού είναι η πρώτη μεγάλη αμερικανική πόλη που εφαρμόζει το μέτρο αυτό και στους πεζούς. Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύονται και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τα τάμπλετ. Εξαιρούνται όσοι εργάζονται στις πρώτες βοήθειες και πρέπει να απαντήσουν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται αρχικά πρόστιμο 15 και 35 δολαρίων και το πρόστιμο θα αυξάνεται αν παραβιάζουν κατά εξακολούθηση τον νόμο. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των πεζών που τραυματίζονται ενώ κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Λοιπόν, από την Χονολουλού και πάμε να δούμε τι τώρα, Ειρήνη. Ένα τολμηρό νεαρό, έτσι τον χαρακτηρίζω, διότι τι έκανε. Πήρε μια καρέκλα, πάνω σε αυτή στερέωσε 100 μπαλόνια τα οποία είχε γεμίσει με ήλιον και απλά πέταξε. Εντάξει, είναι ένα εγχείρημα το οποίο θέλει τόλμη και λίγη τρέλα, θα έλεγα. Αντί για αερόστατο ουσιαστικά. Ναι, είναι λίγο πιο επικίνδυνο όμως. Το θέμα είναι αν είναι το ίδιο ασφαλές. Γιατί αν δεν είναι το ίδιο ασφαλές, τότε ο άνθρωπος έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο. Είναι όλα καλά στην υγεία. Ωστόσο, του και τα στην κατάφερε, βέβαια. Τα κατάφερε, διέσχισε αρκετά χιλιόμετρα, έφτασε σε ύψους που ξεπέρασε τα 2 χιλιόμετρα. Τα πήγε περίφημα, όσο τρελό και επικίνδυνο και αν ήταν το εγχείρημά του. Εντάξει, τέλος, καλώς, λοιπόν, όλα καλά. Τώρα πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να μπούμε λίγο σε έτσι, ρυθμούς εθνικής επετείου, καθώς αύριο είναι και στις 28 Οκτωβρίου και οι προετοιμασίες γι' αυτό έχουν ξεκινήσει για τα καλά. Έχουν ξεκινήσει, βέβαια είδαμε κάτι διαφορετικό από το Δήμο Ελληνικό Αργυρούπολης. Είδαμε όλο το Δημαρχείο, το μισό Δημαρχείο για να είμαστε και σωστοί, να έχει καλυφθεί με μια τεράστια ελληνική σημαία, αυτή που βλέπουμε και τώρα στα πλάνα μας. Είναι μια σημαία 350 τετραγωνικών μέτρων, χρειάστηκε γύρω στις 10 εργάσιμες μέρες για να κατασκευαστεί και έχει κρεμαστεί στο συγκεκριμένο Δημαρχείο από σήμερα και θα παραμείνει εκεί μέχρι και την Κυριακή. Είναι μια κίνηση η οποία έγινε επειδή θέλησε ο Δήμαρχος έτσι να τιμήσει την ημέρα, την αυριανή επέτειο του όχι. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό, βέβαια, ναι. Πολλοί ενδεχομένως το δούνε και λίγο ακραίο σαν κίνηση, αλλά εγώ θα πω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία κάτι, εικόνα. Ναι, γιατί κυρίως στην εποχή που ζούμε, Ειρήνη, έχουμε δαιμονοποιήσει κάπως και τα σύμβολα, λόγω και όλων όσων συμβαίνουν και στην Ελληνική Βουλή και στην είσοδο ακροδεξιών κομμάτων. Παρά τα αυτά όμως, τις εθνικές επετείους πρέπει να τις γιορτάζουμε με το δέοντα τρόπο και να χρησιμοποιούμε απενεχοποιημένα τα σύμβολά μας, γιατί είναι αυτά που εκπροσωπούν τη χώρα μας και την ίδια την ταυτότητά μας. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό. Πάμε να αλλάξουμε τώρα και πάλι κλίμα, να δούμε τι γίνεται με την ώρα η οποία αλλάζει ουσιαστικά. Να μας πεις πότε αλλάζει και πώς
ακριβώς αλλάζει. Αλλάζει την Κυριακή. Αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου, να μην το ξεχάσουμε. Λοιπόν, θα πάμε... Σε χειμερινούς ρυθμούς, λοιπόν. Πάμε σε χειμερινούς ρυθμούς. Θα πάμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, τα ξημερώματα της Κυριακής. Γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω. Αυτό σημαίνει ότι θα ανοιχτώνει και νωρίτερα. Βέβαια, θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνο. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί, βέβαια, τη χάνουμε μετά την άνοιξη, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, τώρα που νυχτώνει και πιο νωρίς και μας έχει πιάσει και ένα κλίμα απεσιοδοξίας λόγω της έλευσης χειμώνα, καλό είναι να νιώσουμε και το καλύτερα που θα κερδίσουμε μία ώρα ύπνο. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά. Έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, μπαίνουμε επισήμως και στο χειμώνα. Τέλεια. Καλό Σαββατοκύριακο, λοιπόν, Ειρήνη μου. Τα λέμε τη Δευτέρα και πάλι. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσουμε κι εμείς. Να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, τη γνωστή μας ώρα, στις 6.30 ακριβώς, εδώ στο SBC με το Live. Καλό βράδυ σε όλους, εύχομαι. Καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.